Ο Μπράντον έχει χάσει πάρα πολλές διαλέξεις και τώρα ο τύπος έχει προβλήματα με τον καθηγητή του. Ο άνθρωπος συμφωνεί να δώσει στον φοιτητή μια ευκαιρία να εξηλαιωθεί, αλλά μόνο αν εκπληρώσει μια αποστολή που του έχει αναθέσει ο καθηγητής. Θα σου δώσω ένα ποτήρι γάλα και ένα ποτήρι νερό. Θα πρέπει να ρίξεις τα δύο υγρά σε ένα μπολ, αλλά θα πρέπει να μπορέσεις να διαχωρίσεις το γάλα από το νερό αργότερα. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις κανενός είδους διαχωριστικά. Ο Μπράντον πέρασε αρκετές ώρες σκεπτόμενος το πρόβλημα. Αλλά ήταν αρκετά απελπισμένος για να λύσει αυτό το ένιγμα. Τι έκανε? Έχισε όλο το νερό σε ένα μπολ και το πάγωσε. Μετά πρόσθεσε το γάλα. Ένα πρωί, η Μελίσσα είδε ότι έλειπαν κάποια χρήματα από το πορτοφόλι που είχε αφήσει στο τραπέζι το προηγούμενο βράδυ. Ο σύζυγός της βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι, οπότε, πρέπει να ήταν ένας από τους γιους της που πήρε τα μετρητά. Ο Τζέισον που ήταν 17 ετών, ο 15χρονος Ιάκωβος, ή ο μικρότερος γιος της Ανδρέας, που ήταν 13 ετών. Η Μελίσσα ρώτησε τους γιους της, τι έκαναν το προηγούμενο βράδυ. Ο Τζέισον είπε, ένιωθα αδιαθεσία και είχα πονοκέφαλο. Μετά το δείπνο, πήρα ένα παυσίπονο και πήγα αμέσως για ύπνο. Ο Ιάκωβος είπε στη μαμά του, ο φίλος μου ο Έρικ έμεινε για δείπνο. Μετά τον πήγα σπίτι του. Και ο Ανδρέας, υπενθύμησε στη Μελίσσα, ότι είχε κάνει την προπόνησή του στο μπάσκετ. Η γυναίκα κατάλαβε αμέσως ποιος είχε πάρει τα χρήματα. Μπορείς να το καταλάβεις και εσύ. Ο Ιάκωβος έλεγε ψέματα. Ήταν μόλις 15 ετών και δεν μπορούσε να οδηγήσει. Νομικά. Ο detective Νίκος κλήθηκε να ερευνήσει ένα ατύχημα. Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια βιτρίνα καταστήματος και έσπασε το τζάμι. Υπάρχουν δύο ύποπτοι. Και οι δύο αρνούνται ότι προκάλεσαν το ατύχημα. Ο detective δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για να καταλάβει ποιος είναι ο ένοχος. Το ξέρετε κι εσείς. Είναι ο ιδιοκτήτης του μπλε αυτοκινήτου. Το μοτίβο στα λάστιχα του είναι το ίδιο με εκείνο στο έδαφος μπροστά από το κατάστημα. Ήταν ένα πολύ άσχολο πρωινό Δευτέρα στο αστυνομικό τμήμα, όταν ένας άντρας όρμησε μέσα. «Μελίστεψαν στο δρόμο για την τράπεζα», φώναζε. Πήγαινα εκεί, κρατώντας μια τσάντα με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Ξαφνικά ένας άντρας που φορούσε μια μαύρη μάσκα και ένα ζευγάρι γάντια έτρεξε προς το μέρος μου. Άρπαξε την τσάντα και έφυγε. Ο αστυνομικός άκουσε τον άντρα και τον ρώτησε για ένα φρέσκο κόψιμο στο δεξί του μάγουλο. Ο άντρας απάντησε ότι είχε μείνει από ένα δαχτυλίδι που φορούσε ο εγκληματίας. Όταν ο αστυνομικός άκουσε αυτά τα λόγια, κατάλαβε αμέσως ότι ο άντρας έλεγε ψέματα. Πώς το κατάλαβε αυτό? Ο άντρας είπε ότι ο ληστής φορούσε γάντια. Τότε πώς θα μπορούσε το δαχτυλίδι να γρατζουνίσει το μάγουλό του? Χάνετε τους φίλους σας μέσα στο πλήθος. Περνάτε μισή ώρα ψάχνοντάς τους και τελικά είναι εδώ. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε, μόλις τους δείτε? Σταματάτε να ψάχνετε.
Κοιτάξτε αυτές τις δύο γυναίκες και τον έφηβο που κάθεται στο πάτωμα. Φαίνεται να είναι απορροφημένος στο smartphone του. Μπορείτε να καταλάβετε ποια γυναίκα είναι η μητέρα του. Η γυναίκα στα αριστερά. Τα παιδιά συχνά υποσυνείδητα κάθονται απέναντι από τους γονείς τους. Ο έφηβος και η γυναίκα έχουν επίσης το ίδιο χρώμα μαλλιών. Ο Τιμ και η Λόρα ήταν αγαπημένοι στο γυμνάσιο. Παντρεύτηκαν λίγο μετά το κολέγιο. Μέχρι στιγμής είναι μαζί για 20 χρόνια και έχουν δύο παιδιά που δεν ζουν πια μαζί τους. Δυστυχώς οι σύζυγοι έχουν αρχίσει να τσακώνονται πολύ τελευταία. Μια μέρα μιλάνε και αποφασίζουν να χωρίσουν. Και οι δύο ομολογούν ότι έχουν ήδη βρει νέους συντρόφους σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών. Ο Τιμ λέει ότι είναι χαρούμενος που έχει πολλά κοινά ενδιαφέροντα με τη διαδικτυακή του φίλη. Και η Λόρα καυχιέται ότι το νέο της αγόρι την καταλαβαίνει απόλυτα. Μια μέρα, ο Τιμ και η Λόρα αποφασίζουν να συναντήσουν τους ιδανικούς συντρόφους τους στην πραγματική ζωή. Περιέργως μετά από αυτή τη συνάντηση, το ζευγάρι ανακαλεί το διαζύγιό του. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί. Ο Τιμ και η Λόρα ανακάλυψαν ότι είχαν μια διαδικτυακή σχέση μεταξύ τους.